Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ένα πολύ ζεστό κοινό. Έχω παρακολουθήσει τις ομιλίες όλων των συναδέλφων και ομιλητών και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο και θερμό ευχαριστώ στο TEDx Αγρήνιο και στους διοργανωτές, στους εθελοντές και θέλω ένα χειροκρότημα από εσάς τώρα για όλους αυτούς. Όπου μας έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ. Επίσης, συγγνώμη, αυτό έχει κάποιο πρόβλημα. Αν μπορεί κάποιος τεχνικός να έρθει. Λοιπόν, ωραία. Εγώ είμαι η Βασιλική. Κάποτε, λοιπόν, γνώρισα μία φίλη, όπου με αυτή τη φίλη συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί της και θα σας τη συστήσω στο τέλος της ομιλίας μου. Τώρα, λοιπόν, αυτή η φίλη είναι η καλύτερη μου, η πιο πιστή μου, όσο την αγαπάω, νομίζω, όσο καμία άλλη στον κόσμο. Ως καλή φίλη, λοιπόν, εγώ πήρα την άδεια από εκείνη να μιλήσω για την ιστορία της. Η φίλη μου, λοιπόν, είναι ένα ανήσυχο πνεύμα και πάντα το όνειρό της και αυτό που είχε σαν όραμα ήταν να βοηθάει όλους τους ανθρώπους. Και τι σημαίνει να βοηθάει όλους τους ανθρώπους? Να τους υποστηρίζει, να είναι στο κέντρο τους, να μην ξεφεύγουν από τις σκέψεις τους, να μην είναι σκυθροποί, με λίγα λόγια. Η φίλη μου, λοιπόν, πιστεύω ότι έχει γεννηθεί γι' αυτό. Υποστηρικτική, γλυκιά και ήρεμη, έτσι την αποκαλούσαν στο σχολείο. Τη γνώρισα, λοιπόν, μέσα, μάλλον, σε μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής της, αλλά τη γνώρισα πολύ καλά και συνδεθήκαμε βαθιά. Ήταν, λοιπόν, περίπου πριν μερικά χρόνια που η ίδια αποφάσισε να αλλάξει σε όλους τους τομείς της ζωής της, που σημαίνει αυτό ότι άλλαξε τη ζωή της σε όλα τα επίπεδα. Η φίλη μου, λοιπόν, άλλαξε τη ζωή της σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα. Παραιτήθηκε, λοιπόν, από την τράπεζα, στην οποία δούλευε για πάρα πολλά χρόνια και παράλληλα αποφάσισε να αλλάξει και την οικογενειακή της κατάσταση. Δεν ήθελε η φίλη μου, λοιπόν, να βρίσκεται ανάμεσα σε χρήματα και σε αριθμούς. Ήθελε απλά να βοηθάει τους ανθρώπους. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν άνθρωπο σκοτεινιασμένο από σκέψεις. Το σώμα της της έδειχνε την απόφαση για να πάρει αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ξέρετε, τα συναισθήματα δεν τα ζούμε ούτε στο μυαλό, ούτε στην ψυχή, ούτε στην καρδιά, όπως νομίζουμε. Τα συναισθήματα κυρίως τα βιώνουμε στο σώμα μας. Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε για εμάς είναι κρυμμένα εκεί. Εκεί είναι κρυμμένες όλες μας οι αλήθειες. Και η φίλη μου είναι πολύ καλή πλέον στο να αναγνωρίζει τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της και να αναγνωρίζει τα συναισθήματά της όταν αυτά βιώνονται στο σώμα της. Ανεξάρτητη τώρα πλέον πια η φίλη μου, χωρίς την ομπρέλα της τράπεζας και χωρίς τη συζυγική ομπρέλα, μοιραζόταν μαζί μου όλη της την πορεία μέχρι και σήμερα. Μου έλεγε όταν ήταν στα πολλά και στα βαθιά σκοτάδια της, «Βασιλική, αισθάνομαι ότι δεν θα αντέξω να ξαναρχίσω τη ζωή μου από το μηδέν. Κάνω σκέψεις τόσο βασανιστικές, που κοντεύω σχεδόν να χάσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να ελέγξω ποιες σκέψεις ξεπηδάνε και ποιες θα επικρατήσουν τελικά. Αισθάνομαι ότι έχω δύο εαυτούς». Αυτό μου έλεγε. Ότι ο ένας με κλαδεύει και ο άλλος με ραβδίζει. Είχε χάσει από τις σκέψεις της το παρόν της, που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να απολαύσει πλέον τίποτα. Δεν μπορούσε, λοιπόν, να καταλάβει πού ξεκίναγε μία σκέψη της και πού τελείωνε. Μαζί λοιπόν με τις ανεξέλεγκτες σκέψεις που ξεπηδούσαν, έχασε τον ύπνο της και μαζί με αυτόν έχασε και περίπου 15 κιλά. Το έξω της με το μέσα της δεν μπορούσε για ένα διάστημα να συγχρονιστεί πουθενά. Ζούσε για ένα διάστημα σε mode συναισθηματικής αδράνειας. Της μιλούσα συνέχεια, της μιλούσα με τις ώρες. Της κρατούσα το χέρι, της έκανα αγκαλιές. Ξεκίνησα λοιπόν να της μαθαίνω να αμφισβητεί τις σκέψεις της. Να ρωτάει τον εαυτό της αν αυτό που σκέφτεται είναι άποψη ή αν είναι γεγονός. Προσπαθούσα λοιπόν να της προκαλέσω τη σκέψη. Της θύμιζα ότι οι σκέψεις είναι σαν τις εποχές. Έρχονται και φεύγουν. Οι σκέψεις είναι σαν τις αισθήσεις μας. Σήμερα αισθάνομαι πικρία, λύπη, απογοήτευση. Αργότερα θα συμβεί κάτι και θα αισθανθώ ελπίδα και χαρά. Και δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει αυτό, αλήθεια, αλλά αυτή νομίζω είναι και η ομορφιά της ζωής, ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα, ευτυχώς. Είναι απλά σκέψεις, λοιπόν, δεν μας καθορίζουν, χρειάζεται απλά να τις ονομάσουμε. Σκέψεις. Δεν είμαστε οι σκέψεις μας. Μπορώ λοιπόν να σκεφτώ οτιδήποτε για τον καθέναν και παράλληλα να τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο που σκέφτηκα κάτι άσχημο για αυτόν. Μπορώ να σκεφτώ το οτιδήποτε μοιάζει παράλογο και ταυτόχρονα να κάνω και καλές πράξεις και φιλανθρωπίες. Δεν με καθορίζουν οι σκέψεις μου. Είναι απλά σκέψεις. Μπορώ να σκεφτούν οι άλλοι κάτι άσχημο για μένα, αλλά ξέρετε, εγώ σε αυτή τη σκέψη των άλλων δεν είμαι ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση. Είναι δικό τους πρόβλημα, το τι θα σκεφτούν οι άλλοι για μας. Δεν σε κάνει κακό ή καλό άνθρωπο, λοιπόν, η σκέψη. Άνθρωπο σε κάνει. Της έλεγα, λοιπόν, ότι από τις πολλές σκέψεις έχει φοβηθεί και έχει προσωρινά σκοτεινιάσει. Αλλά μη φοβάσαι, της έλεγα, έχεις εμένα και θα με έχεις για όλη τη ζωή. Επένδυση είναι η φιλία μου μαζί της, η μεγαλύτερη που έχω κάνει ποτέ. Ξέρετε, πολλές φορές οι αλλαγές φέρνουν κάποια θλίψη. Εκεί όμως ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε την λογική του διαχωρισμού. Δηλαδή, να μην πιστέψει κανείς ότι επειδή νιώθεις θλίψη, ότι έχεις πάρει και τη λάθος απόφαση. Της έλεγα και της το δίδαξα αυτό, ότι κάθε φορά που μία σκέψη είναι ικανή να σε ρίξει στο πάτωμα, θα σηκώνεσαι έτσι για την τιμή των όπλων σου και θα γίνεις ο καλύτερος φροντιστής του εαυτού σου. Θα σου μαγειρεύεις και θα τρως την καλύτερη τροφή. Όσο σε φροντίζεις, τόσο αυτές οι σκέψεις, οι βασανιστικές, θα απομακρύνονται από εσένα. Θέλουν ζεστασιά αυτές οι σκέψεις για να φύγουν και εγώ αυτές τις συμβουλές έδινα στη φίλη μου. Εκείνη λοιπόν τις ακολούθουσε πιστά, μιας που με εμπιστευόταν πολύ. Της δίδαξα να ξεχωρίσει τις πραγματικές από τις φανταστικές σκέψεις. Την έμαθα να παρατηρεί πόσο χρόνο διαρκούν αυτές οι σκέψεις και αυτό το έκανα για να διαπιστώνει ότι τελικά δεν διαρκούν για πάντα. Και επίσης τη ρωτούσα, «Βρε κορίτσι μου, πού σε εξυπηρετούν τελικά όλες αυτές οι σκέψεις που κάνεις?» Δεν μπορείς να ελέγξεις λοιπόν ποια σκέψη θα ξεπηδήσει, αλλά μπορείς να ελέγξεις σίγουρα ποια θα επικρατήσει. Ακόμη και τις φορές που δεν τα κατάφερνε, ήμουνα δίπλα της και την αποδεχόμουν και τη στήριζα. Της έμαθα να επιλέγει τη σκέψη που θα είναι προς όφελός της, αυτή που θα την κινητοποιήσει να κλειδώσει το στόχο της, που δεν ήταν άλλος, από το να προσαρμοστεί στις νέες και πολλές αλλαγές και να ξεκινήσει την καινούρια της ζωή, την καινούρια της δουλειά και το καινούριο της ξεκίνημα. Της δίδαξα ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως είμαστε εμείς εκείνη τη στιγμή. Τη φρόντισα, μαθαίνοντάς την, να ιεραρχεί τις αρνητικές σκέψεις και να τις καταγράφει σε χαρτί. Αυτή η μέθοδος λέγεται μέθοδος της μεταφοράς. Βοηθάει δηλαδή στο να φύγει μια σκέψη από το μυαλό και να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο. Έτσι αδειάζει ο χώρος και σκέφτεται κάποιος πιο καθαρά. Της πρότεινα να κάνει τη σκέψη της πιο συγκεκριμένες. Δηλαδή, αν γράψεις για παράδειγμα «Δεν μου αρέσει αυτό που ζω», αυτό που γράφεις είναι ασαφές. Αν γράψεις όμως συγκεκριμένα τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει που ζεις αυτή τη στιγμή, αλλάζει η σκέψη. Και μαζί με τη σκέψη αλλάζει και το τοπίο. Η ασάφεια μπερδεύει και θολώνει το τοπίο. Έχετε λοιπόν όλοι μπροστά σας, μάλλον μέσα στις τσάντες που σας έδωσαν, στη γραμματεία, ένα χαρτί το οποίο γράφει τη λέξη όρια. Σας καλώ λοιπόν να το αφαιρέσετε από την τσάντα που σας έχουν δώσει στη γραμματεία. Θέλω λοιπόν αυτό το χαρτί που γράφει τη λέξη όρια να το βάλετε όσο πιο κοντά γίνεται στο πρόσωπό σας. Θέλω να σας ρωτήσω τι βλέπετε. Τίποτα. Μάλλον θα τα βλέπετε και θολά, σωστά. Τέλεια. Θέλω τώρα σιγά-σιγά να απομακρύνετε αυτό το χαρτί στο σημείο που θα αισθάνεστε άνεση, έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάζετε τις λέξεις όρια. Μέχρι εκεί που αισθάνεται ο καθένας την άνεση και την ευχαρίστηση. Τέλεια. Μόλις θέσατε ένα όριο. Όριο, λοιπόν, είναι το σημείο το οποίο ξεκινάει κανείς να αισθάνεται άνεση, ευχαρίστηση και ασφάλεια. Όταν ξεπερνάω ένα όριο, σημαίνει ότι σταματάω πια, φεύγω από τη ζώνη της άνεσής μου, φεύγω από την ασφαλειά μου και την άνεσή μου και προχωράω στο επόμενο στάδιο. Η άσκηση λοιπόν αυτή την έκανα για να καταλάβετε ότι σε ό,τι εστιάζεις, πολλαπλασιάζεις. Και ότι θα πρέπει να παίρνουμε απόσταση ακόμη και από τις ίδιες μας τις σκέψεις. Δεν είναι λοιπόν σκοπός να σταματήσουμε να τις παράγουμε αυτές τις σκέψεις, γιατί είναι σαν να σας λέω μη σκεφτείτε ένα ροζ ελέφαντα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι τον έχετε σκεφτεί. Σκοπός λοιπόν είναι να βάζουμε όρια στις αγχωτικές και αρνητικές σκέψεις. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του ταξιδιού της, η φίλη μου, για την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, μια ζωή στο φως με χαρά και αυτοπραγμάτωση, μέρα με τη μέρα κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της και τις πολλαπλές απορρίψεις και τις αμφισβητήσεις και τις αποτυχίες που ερχόντουσαν από παντού. Πού πας τώρα να κάνεις δική σου δουλειά, δεν βλέπεις έξω τι συμβαίνει, το περιβάλλον είναι ασταθές κτλ. Άκουσε πάρα πολλές γνώμες η φίλη μου. Μα γι' αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά, για να βοηθάει τους ανθρώπους να υποστηρίζουν τους στόχους τους κάτω από κάθε συνθήκη. Παρόλες λοιπόν τις αρνητικές και καθηλωτικές σκέψεις, εκείνη είχε όραμα. Και δεν τα βάζεις εύκολα με τα οράματα της φίλης μου. Τη ζητούσα λοιπόν όταν απογοητευόταν να πηγαίνει στη δεξαμενή των επιτυχιών της και να θυμηθεί απλά ποια είναι και πόσα όρια έχει ξεπεράσει μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Αλλάζεις πίστα, αγαπημένη μου, της έλεγα. Γύρνα λίγο τη σελίδα να δεις τι υπάρχει παρακάτω. Και παρακάτω είχε πολλά όμορφα για τη φίλη μου. Κατάφερε να στηρίξει τον εαυτό της στις πιο σκοτεινές και δύσκολες στιγμές της. να κάνει τη δουλειά που ήθελε και όλα πήγαν κατευχήν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι οι σκέψεις, αλλά η σχέση που αναπτύσσουμε με τις σκέψεις. Αποφασίζοντας αν θα κάνουμε σχέση μαζί τους, τι είδους σχέση θα κάνουμε, και αυτό είναι και το πρώτο όριο. Αν κάποιος τώρα δυσκολεύεται να βάλει όρια, το πρώτο βήμα είναι να ορίσει ακριβώς αυτό. Τι είδους σχέση θέλω να έχω με την αμέσως επόμενη σκέψη μου. Ήρθαν σκέψεις λοιπόν στο μυαλό της, με τις οποίες δεν ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί τους. Ήρθαν και σκέψεις που ήθελε να συνδεθεί βαθιά μαζί τους. Στην ουσία λοιπόν έβαλε ένα όριο στο ποιες σκέψεις θέλει να κρατήσει και ποιες να αφήσει. Το δεύτερο βήμα είναι αυτές οι σκέψεις να καταγραφούν σε χαρτί. Γιατί πρέπει να τις εκλογικεύσουμε. Στα όρια λοιπόν ενός χαρτιού μπορείς να χωρέσεις οτιδήποτε είναι ασήμαντο ή σημαντικό για κάποιον, και επίσης μπορούμε να βάλουμε και σε μία σειρά τις σκέψεις μας όταν τις βλέπουμε, απελευθερώνοντας χώρο από το μυαλό μας. Όταν η φίλη μου ακολούθησε το δεύτερο βήμα, οι σκέψεις της δεν ήταν πια στο μυαλό της χαοτικές, αλλά μπροστά της στο χαρτί οριοθετημένες. Το τρίτο βήμα είναι να πιάνουμε κουβέντα με τις σκέψεις μας και να βάζουμε και λίγο χιούμορ. Ήρθες πάλι η σκέψη. Βρε καλώς την. Καλώς ήρθες. Τι έχεις να μας πεις? Τι ήρθες τώρα αυτή τη στιγμή να μου διδάξεις, να μου χαλάς το παρόν μου, να με κάνεις να φοβάμαι? Φύγεσαι παρακαλώ, έχω και δουλειές. Πιάνοντας λοιπόν κουβέντα με τις σκέψεις της, της δόθηκε ευκαιρία παράλληλα να τις αμφισβητήσει. Γιατί στην ουσία αυτό που μας κάνει να υποφέρουμε είναι το τι θα συμβεί τώρα που τα πράγματα δεν πάνε καλά ή τι θα συμβεί αν τελικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κατάφερε η φίλη μου με τα παραπάνω βήματα να κολλήσει τη βάση της, η οποία στην ουσία είχε ραγίσει. Να αποδεχτεί την ευαλωτότητά της και να βγει στο φως πιο σοφή και πιο ανθρώπινη. Είμαι πολύ περήφανη για τη φίλη μου και τη θαυμάζω για ένα και μόνο λόγο, για το πώς μπόρεσε να σταθεί μπροστά στις σκέψεις της, να τις οριοθετήσει, να τις αναγνωρίσει και να θέσει εκείνη τα δικά της όρια για το ποια σκέψη τελικά την εξυπηρετεί, να ξεκλειδώσει το στόχο της. Σας υποσχέθηκα λοιπόν ότι θα σας συστήσω την καλύτερη μου φίλη. Αυτή λοιπόν είμαι εγώ. Είμαι η Βασιλική Φλωροπούλου. Είμαι μητέρα διδήμων κοριτσιών 16 ετών, οι οποίες είναι από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριές μου. Είμαι κόρη. Σε ευχαριστώ πολύ, μαμά. Για όλες αυτές τις στιγμές που άντεξες τις δικές μου σκέψεις. Είμαι εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είμαι life coach. Είμαι επιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ και από τον ACC Accredit. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας λοιπόν τώρα το εξής. Μέσα από αυτό το ταξίδι της ιστορίας μου, που μόλις σας αφηγήθηκα, αφενός μεν κατάλαβα ότι μόνο αυτός μας είναι ικανός να μας στηρίξει πραγματικά και όπως εμείς το θέλουμε, και αφετέρου για να αναγεννηθώ εγώ προσωπικά έπρεπε να πάρω απόσταση από την ίδια μου την ιστορία. Πάμε λοιπόν να μάθουμε και λίγα απλά πράγματα για την ιστορία και την κατάληξη μιας σκέψης. Η εισερχόμενη σκέψη γίνεται συναίσθημα. Το συναίσθημα γίνεται πιστεύω, περνάει από ένα σύστημα του εγκεφάλου που δεν ξέρω αν έχει καν σημασία να το πω, αλλά λέγεται δικτυωτό σύστημα εγρήγορσης, το οποίο τι κάνει, αποθηκεύει 2 φορές μια πληροφορία, μην τυχόν και τη χάσει. Δηλαδή δεν φτάνει που κάνω μια αρνητική σκέψη, την έχω και διπλά αποθηκευμένη. Η σκέψη λοιπόν γίνεται συνήθεια και στη συνέχεια στάση ζωής. γίνεται πεποίθηση και στο τέλος βάζει τον οργανισμό σε άμυνα και σε κατάσταση μόνιμου φόβου. Γιατί? Γιατί το μυαλό δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Και ό,τι σκεφτούμε, επειδή μας εμπιστεύεται πάρα πολύ το μυαλό μας, το εισάγει και το αποθηκεύει, το υιοθετεί. Προσωπικά, λοιπόν, δεν είμαι οπαδός της σύγχρονης αυτής τάσης που μας βομβαρδίζει με συμβουλές τύπου «Be strong», «Think positive» και «Θετική ανέργεια» και «Good vibes». Γιατί, τα ακούω όλα αυτά, αλλά όταν κάποιος βρίσκεται σε συναισθηματική φόρτιση και σε ένα διέξοδο, πώς μπορεί πραγματικά να σκεφτεί αμέσως θετικά? Σας λέω λοιπόν το πώς από όλες τις εκτός ορίου σκέψεις, με καταγραφή και εκλογήκευση, πώς μπορείτε να τις διαχωρίσετε. Δεν μπορείς να τις αγνοήσεις, γιατί ό,τι αγνοείς, σε ψάχνει. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Και σε αναζητάει περισσότερο. Όσο προσπαθούμε να διώξουμε κάτι, τόσο αυτό επιμένει. Σας λέω όμως ότι είναι απλά μια σκέψη, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Μπορούμε όμως να τις αντικαταστήσουμε. Μπορούμε λοιπόν να πούμε στον εαυτό μας τι θα ήθελα να σκέφτομαι τώρα, αντί αυτού που σκέφτομαι. Αντί να σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα, τι θέλω να βάλω από πάνω τους. Πού θέλω να εστιάσω τελικά. Θέλω να δώσουμε λοιπόν ένα όνομα στη σκέψη αυτή την αρνητική και λέω να την ονομάσουμε κυρία Αγενή, γιατί έρχεται όποτε θέλει, χωρίς πρόσκληση, είτε κοιμόμαστε, είτε τρώμε, είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μας. Είναι αγενείς οι αρνητικές σκέψεις. Ό,τι λοιπόν και αν περνάει αυτή τη στιγμή ο καθένας τη ζωή του ή ό,τι ξεπερνάει ο καθένας σας, θέλω να δεσμευτείτε στον εαυτό σας και ξεκινάω πρώτη, ότι κάθε φορά που θα έρχεται η κυρία Αγενής, να σκέφτεστε ότι με τους αγενείς δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα. Επίσης, θέλω να ρωτάτε τους εαυτούς σας κάθε φορά που έρχεται αυτή η σκέψη αρνητική, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί. Και το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί είναι το τίποτα. Θέλω να ζείτε στο παρόν σας και θέλω πραγματικά να σας πω ότι σε ό,τι εστιάζεις, πολλαπλασιάζεις, να είστε ευθυγραμμισμένοι με τη σκέψη σας και να πιάνετε κουβέντα μαζί τους, έτσι ώστε να ζείτε στην ελευθερία για την οποία όλοι έχουμε γεννηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.